το 21ο κεφάλαιο, συγγνώμη, χωρίων, αναφέρεται, εξάλλου το προηγούμενο χωρίο αναφέρεται, αλλά συνεχίζουμε. Το είχαμε ήδη ξεκινήσει, αλλά δεν το είχαμε τελειώσει. Σας το διαβάζω. Ο διανοούμενος τας οδούς αυτής, αυτός που σκέπτεται τους δρόμους της, εν καρδία αυτού, καρδία είναι όχι πάντα αυτό που λέμε καρδιά, συνέστημα, εννοείται ο νους, και εν της αποκρύφης αυτής νοηθήσετε. Να σας το αποδώσω. Πάντα εξυπακούεται το μακάριος. Μακάριος λοιπόν αυτός, γιατί το έχει βάλει το μακάριος στο προηγούμενο χωρίο και εξυπακούεται στο κάθε χωρίο, που σκέπτεται και βιώνει τις μεθόδους της. Ποιας? Της εν υποστάτου σοφίας, μέσα στην ιστορία, και τις εντολές της, γιατί αυτός θα εννοήσει τα δικά της μυστηριώδη βάθη. Είπαμε ότι ξεκινήσαμε την ανάλυση, δεν θα την επαναλάβω σε εκείνο το τομέα που ξεκινήσαμε, παρά μόνο ένα σημείο, ότι πώς μπορεί κανείς να διανοείται τα σοδούς της σοφίας. Είναι αυτό που λένε οι πατέρες η θεωρία του Θεού. Οι πατέρες τονίζουν πολύ την θεωρία του Θεού και την λογαριάζουν αρετήν. Είναι μια αρετή της διανοίας, όπως έχουμε και αμαρτίες και κακίες της διανοίας. Η θεωρία είναι μια αρετή της διανοίας. Θεωρία θα πει ό,τι λέει η λέξη στην αρχαία ελληνική, από το θεωρώ, βλέπω. Και να μπορεί κανείς να βλέπει και να βλέπει διαρκώς και να ενασχολείται διαρκώς με εκείνο που βλέπει, από ό,τι αφορά στο πρόσωπο της Θείας Σοφίας. Δηλαδή, πώς ο Θεός το δεύτερο πρόσωπο έγινε άνθρωπος, γιατί έγινε άνθρωπος, και αφού έγινε άνθρωπος, τι ακριβώς μετήλθε, γιατί εσταυρώθη, γιατί αναστήθη, τι σημαίνει σωτηρία, τι σημαίνει ανάσταση των νεκρών, τι σημαίνει ότι θα ξανάρθει ο Ιησούς Χριστός και θα γίνει κρίσης και θα τελειώσει η ιστορία και όλα θα λαγούν και θα γίνει, θα αποκαλυφθεί η Βασιλεία του Θεού και θα εισέλθουν οι ευσεβείς, οι δίκαιοι στην Βασιλεία του Θεού. Τι σημαίνει κόλασης? Όλα αυτά ο θεωρητικός, δηλαδή αυτός ο οποίος διαβάζει και σκέπτεται. Σας έλεγα την περασμένη φορά, δεν είναι παρά ο μυρικασμός, ο διαρκής, ο ισόβιος, ισόβιος μυρικασμός αυτών των μεγάλων αληθιών που μας αποκαλύπτονται για να κατανοήσουμε. Έτσι αυτό θα πει θεωρία κατά τους πατέρες. Και βέβαια πολλές φορές ο Θεός επιτρέπει περισσότερη αποκάλυψη και περισσότερη, και η θεωρία του Θεού διαρκώς αποκαλύπτεται, ευρύνεται. Διότι ένας επιπόλαιος μελετητής που άκουσε κάτι, διάβασε κάτι, καλά σου λέει, εντάξει, εκεί τελείωσε ο άνθρωπος αυτός. Τι θα του αποκαλύψει περισσότερο ο Θεός, αφού ο ίδιος δεν έχει ενδιαφέρον? Όταν όμως μελετά και το ξαναμελετά, αν το θέλετε αγαπητοί μου, και ένας επιστήμονα αυτό κάνει, ποτέ δεν παραδίδει τα μυστικά της φύσης εάν δεν την στριφογυρίζεις, την γυρνάς γύρω της διαρκώς. Κι άλλοτε σας έχω πει, ενώ είναι γνωστή η ταχύτητα του φωτός, διαρκώς τη μετρούν, μέχρι σήμερα τη μετρούν την ταχύτητα του φωτός. Είναι πασίγνωστο αυτό, γιατί προσπαθούν να βρουν κάποια διαφορά, ένα κάτι, αυτό το κάτι να είναι πολύ πολύτιμο.
Βέβαια είναι γνωστό από τον περασμένο αιώνα το υδρογόνο, και όμως ψάχνουν, βρήκανε κάποιο υδρογόνο να είναι λίγο βαρύτερο από εκείνο που ήξεραν. Ένα άτομο υδρογόνου το ονόμασαν Δευτέριον. Αυτό το τι αξία έχει πρακτικός, όσοι ξέρετε μερικά πράγματα παραπέρα, μόλις και ανάγκη να σας το πω. Ψάχνουν, βρήκανε ένα που είχε τριπλάσιον βάρος, τρίτιον το ονόμασαν. Αυτό που λέμε βαρύ ίδωρ δεν είναι παρά το υδρογόνο που είναι διπλασίου βάρους, το Δευτέριον, με οξυγόνο. Υδρογόνο 2 λέμε, οξυγόνο κάνουμε το νερό, το βαρύ νερό. Αυτό έγινε η πρώτη ύλη ατομική, η πρώτη ύλη βόμβας. Νομίζω οι Γερμανοί το έκαναν πρώτα. Αυτοί το εφήρμοσαν. Για να δείτε ότι ψάχνει κανείς, και ποτέ δεν θα πει ο αληθινός επιστήμον ότι το θέμα μου το εξύντλησα. Πόσο περισσότερο για τη σοφία του Θεού που δημιούργησε τα κτίσματα, μπορούμε να πούμε ότι εξαντλήθηκε κάθε μας έρευνα για το πρόσωπό της. Έτσι λοιπόν ο αληθινά πνευματικός άνθρωπος, ο αληθινά θεωρητικός, ποτέ δεν λέει τα ξέρω, εξύντλησα, έμαθα. Πάντα ψάχνει, πάντα ερευνά, πάντα κοιτάζει στη γραφή, πάντα σκέπτεται. Όλη την ημέρα μυρικάζει, αναχαράζει αυτά τα πράγματα. Τα έχει πάντοτε φρέσκα. Και όταν διαβάζει κάτι, προσπαθεί αυτό το κάτι να το συνδέσει με τα προηγούμενα. Και ο Θεός διαρκώς του αποκαλύπτει και ευρύνεται αυτή του η γνώση. Και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο και σπουδαίο. Λοιπόν, αυτά λέγαμε την περασμένη φορά για την σοφία που, συγγνώμη, για τη θεωρία που μπορεί να έχει ο πιστός. Όμως, αυτά τα οποία διανοείται ο πιστός, τα βιώνει. Δεν είναι ένας απλός, θα λέγαμε, τώρα με την τρέχουσα σημασία, θεωρητικός, που δεν θα τον ενδιέφερε οι πράξεις, αλλά προσπαθεί με κάθε τρόπο να βιώσει εκείνα τα οποία διαρκώς ανακαλύπτει. Αυτή λοιπόν η διπλή διεργασία, ποια, του να κατανοήσει και να βιώσει, αυτό διαρκώς σοφίζει τον πιστόν και διαρκώς κατέρχεται εις τα βάθη της σοφίας. Αυτό το κατέρχομαι εις τα βάθη της σοφίας, θα δείτε κάτι, μπορεί ωραίες εικόνες παρακάτω στα επόμενα χωρία. Και τα βάθη αυτά, ξέρετε, είναι απροσπέλαστα. Αν ο ίδιος ο Υιός, δηλαδή η σοφία, δεν έλθει να αποκαλύψει. Γι' αυτό είπε ο Χριστός, Ματθαίος 11,27, ουδείς επιγεινώσκει των Υιών, είμαι ο Πατήρ. Κανείς δεν ξέρει ποιος είναι ο Υιός παρά μόνο ο Πατέρας. Ουδέ τον Πατέρα της επιγεινώσκει ημί ο Υιός, και κανείς δεν ξέρει ποιος είναι ο Πατέρας παρά μόνον ο Υιός. Και τώρα, ενώ υπάρχει αυτή η αλληλογνώσης ανάμεσα στον Πατέρα και τον Υιόν, τώρα μπαίνει κάτι το τρίτο απ' έξω. Και ο εάν βούλητο ο Υιός αποκαλύψε, και σ' όποιον ο Υιός θέλει να αποκαλύψει. Έτσι δεν μπορεί ποτέ κανείς να ζήσει αυτή τη θεωρία περί της οποίας σας είπα προηγουμένως και να αρχίσει να ανοιχνεύει. Το ρήμα ανοιχνεύω είναι στο επόμενο στίχο, τη σοφία, παρά μόνο εάν ο ίδιος ο Ιησούς η σοφία δεν έλθει αρρωγός εις την αποκάλυψη αυτή. Βασική προϋπόθεση της θεωρίας είναι το να ενασκεί κανείς τις εντολές του Θεού. Μην νομίσει ότι θα έχει αυτό το χάρισμα από το Θεό εάν δεν ζει τις εντολές του Θεού. Έτσι βγαίνει το πασίγνωστο των πατέρων, που το ξέρετε πιστεύω όλοι, πράξης θεωρίας επίβασης ή θεωρίας ανάβασης. Λένε και το επίβασης και το ανάβασης. Τι είναι η πράξης? Η πράξης είναι η σκάλα που θα σε ανεβάσει τη θεωρία. Εάν δεν ξεκινήσεις από την πράξη,
που η πράξη ξεκινάει από τον καθαρμό της καρδιάς και του νου, των καθαρμών. Εάν δεν ξεκινήσουμε από την πράξη, είναι αδύνατον να ανεβούμε τα σκαλοπάτια για να φτάσουμε στη θεωρία, διότι απλούστατα τα σκαλοπάτια είναι οι πράξεις. Ακόμη εδώ που λέγει το χωρίον, λέγει ο διανοούμενος τας οδούς αυτής, αυτός που σκέφτεται τους δρόμους της σοφίας. Αυτό που λέγει τας οδούς, η λέξη οδός, δεν είναι μόνο μία από τις δέκα ονομασίες, μία από τις δέκα ονομασίες των εντολών, όπως λέει στον 118 ψαλμό, εκεί υπάρχουν οι δέκα ονομασίες των εντολών, αλλά είναι και κάτι άλλο. Οδός θα πει μέθοδος, θα πει τρόπος, και συνεπώς κατανοεί ο πιστός, λέγει, τους τρόπους, τας μεθόδους που ο Θεός ενεργεί μέσα στην ιστορία και μέσα στις ανθρώπινες καρδιές. Γι' αυτό λέγει η Γραφή, φωνή βοώντος εν τη ερήμο, λέει ο προφήτης, είναι στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιον, και είναι ο Ιωάννης αυτή η φωνή. Ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου, ευθείας ποιείτε τα στρίβους αυτού. Ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου. Εδώ λοιπόν η οδός δεν είναι οι εντολές, είναι ο τρόπος με τον οποίο οι καρδιές θα υποδεχθούν τον ερχόμενον Κύριον. Δηλαδή να υπάρχουν δρόμοι, όχι να λέμε ότι πώς θα πάω σε εκείνο το χωριό, δρόμος δεν υπάρχει. Πρέπει λοιπόν ο Κύριος να βρει δρόμο να έρθει στην καρδιά. Έτσι βλέπετε εδώ ότι δεν είναι τι άλλο παρά ο τρόπος. Το βλέπει κανείς καθαρά. Ή ακόμη, λέγει το ψαλτήρι, εγνώρισα ας μη οθούς ζωής. Μου έκανες γνωστούς δρόμους, μεθόδους ζωής. Αποκάλυψον προς Κύριον την οδόν σου, λέγει ο 36ος ψαλμός. Ο προηγούμενος είναι ο 15ος. Αποκάλυψε στον Κύριο τι θέλεις, την οδόν σου. Κύριε, θέλω να γίνω καθηγητής των μαθηματικών. Το θέλεις? Αν το θέλει θα μου το δώσει. Γιατί βέβαια είναι μακρύς ο δρόμος των μαθηματικών για να βρω το Θεό, και θα τον βρω με σαφήνεια. Το λέγω για εκείνους που λένε ότι ψάχνει κανείς και με τον τρόπο αυτό να βρει. Όχι. Ο σύντομος δρόμος είναι η αποκάλυψη του Ευαγγελίου. Αν τον άλλο δρόμο τον γνωρίσεις, είναι θαυμαστός. Είναι θαυμαστός. Αλλά δεν μπορείς όμως να ξεκινάς αυτόν τον δρόμο μόνο. Και τότε θα σου το δώσει αυτό, αν το κρίνει. Συνεπώς, εγώ αποκαλύπτω στον Κύριον τι θέλω, την οδόν μου. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, λέει ο 102 ψαλμός. Δεν λέω 102 για συντομία. Σωστά να πω 102, αλλά το λέω για συντομία, 102. Εγνώρισε, λέει, τα σοδούς αυτού, λέει, τα μεθόδους, δηλαδή το μέλλον. Δηλαδή ο Θεός τι σκέπτεται εις το μέλλον για το λαό του. Γι' αυτό το αποκαλύπτει στον Μωυσή. Βλέπετε λοιπόν ότι η λέξη οδός δεν είναι μόνο μια ονομασία των εντολών, αλλά είναι και ακόμη οι ενέργειες, τα σχέδια ούτως υπήν του Θεού μέσα στην ιστορία. Και είναι ακόμα η γνώση του τι κάνει ο Θεός, και το αποκαλύπτει αυτό εις τον άνθρωπο. Τι λέτε, είναι μεγάλη τιμή του ανθρώπου να του αποκαλύψει ο Θεός τι θα κάνει? Και για να μην το πάρετε ότι μπορεί να είναι αδύνατον αυτό το πράγμα ή εξαιρετικά περιορισμένο, ακούστε. Όταν ο Θεός ενεφανίστη, ο Άγιος Τριαδικός Θεός, εις τον Αβραάμ, κάποια στιγμή λένε μεταξύ τους τα τρία πρόσωπα,
Και εδώ μάλιστα ο τρόπος με τον οποίο έχουμε τις εκφράσεις δείχνουν ότι ένας είναι ο Θεός. Ου μη κρύψω εγώ από Αβραάμ του παιδός μου, α εγώ ποιώ. Γένεσης 18,17. Δηλαδή εγώ δεν θα κρύψω από τον δούλο μου, πες του παιδός είναι ο δούλος, από τον δούλο μου τον Αβραάμ εκείνα τα οποία εγώ κάνω. Τα σχέδια του Θεού γίνονται γνωστά στον Αβραάμ και γίνονται γνωστά από τον ίδιο τον Θεό. Αλλά αγαπητοί μου, αυτό θα μου πείτε ήταν για τον Αβραάμ. Για να δείτε τη διαφορά, πόσο πλουσία η χάρις έρχεται στην Καινή Διαθήκη, ακούστε τι λέγει τώρα ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Ουκέτι ημάς λέγω δούλους, τον Αβραάμ τον είπε δούλο, και εκεί μιλούσε πάλι ο Άγιος Τριωδικός Θεός, είναι και εν υπόστατο σοφία φυσικά. Εγώ δεν σας λέγω δούλους, λέει ο Κύριος, ότι ο δούλος ουκίδε τι πει αυτού ο Κύριος, γιατί ο δούλος δεν ξέρει τα σχέδια του αφεντικού του. Ημάς δε ήρικα φίλους, εσάς σας έχω πει φίλους μου, ότι πάντα αίκουσα παρά του πατρός μου, κάθε τι που έχω ακούσει από τον πατέρα μου εγνώρισα ημίν, σας το έκανα γνωστό. Ώστε λοιπόν, αν είσαι πιστός, αν αγαπάς τον Ιησού Χριστόν, διαμέσου των αιώνων σου αποκαλύπτει διαρκώς, όχι μόνο τότε στους 12 Αποστόλους, σου αποκαλύπτει διαρκώς ποιος είναι, ποια είναι τα μυστήρια του Θεού, τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού, ποιος είναι ο Θεός. Τι πιστεύετε, ότι ο Μέγας Αθανάσιος που επομίσθη αυτό το τεράστιο βάρος, το οποίο βάρος δεν ήταν απλώς ένα βάρος που θα έπρεπε να το κρατήσει για να ορθοδοξεί, είχε να κάνει και με την πολιτεία ακόμα. Μην ξεχνάτε ότι οι εξορίες από την πολιτεία ξεκινούσαν. Η πολιτεία έστελε στην εξορία των Μέγαν Αθανάσιων. Πώς θα μπορούσε να κρατήσει αυτό το βάρος ένα λαό πολλές φορές αιρετικό, που τον κινούσαν οι αιρετικοί, οι αριανοί, εάν δεν είχε αυτές τις εσωτερικές αποκαλύψεις της Θείας Σοφίας, του Θεού Λόγου, δεν ήταν πεπισμένος ότι ο Ιησούς Χριστός δεν είναι κτίσμα αλλά είναι το δεύτερον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, δεν θα μπορούσε ποτέ να σηκώσει αυτό το βάρος, όπως και ο Παύλος ποτέ δεν θα σήκωνε το βάρος, αυτό το τρομακτικό βάρος να κηρύξει τον Χριστόν στον τότε γνωστό κόσμο, αν δεν είχε δει τον Ιησούν και αν δεν είχε ανέλθει ως τρίτου ουρανού. Όπου πολύ το βάρος, πολύ και η χάρις, για να ενισχύεται ο άνθρωπος. Αλλά εφόσον ο ίδιος εκ προαιρέσεως αγαθής ξεκίνησε προς τούτο, και ακόμη ο ίδιος ο Κύριος μας βεβαίωσε στους μαθητάς του και δι' αυτόν προς όλους τους πιστούς, ημίν δέδοτε γνώνε τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Σε σας έχει δοθεί να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Στους απ' έξω, με παραβολές. Τι λέει η παραβολή? Παραβολή. Ό,τι θέλει μπορεί να πει, αλλά τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού δεν γίνονται με μια η γνώση των μυστηρίων με μια ανάγνωση ή ό,τι άλλο. Μπορεί να σπουδάσεις τρανές σπουδές, αν δεν έχεις το Πνεύμα του Θεού δεν ανακαλύπτεις τίποτα, γιατί δεν σου αποκαλύπτεται τίποτα. Αυτή η γνώση των μυστηρίων του Θεού βέβαια παρέχεται σε όσους έχουν το Πνεύμα το Άγιον, και το Πνεύμα το Άγιον το έχουν όσοι τηρούν τις εντολές του Θεού. Στους άλλους, το είπαμε, υπάρχει αυτό το κάλυμα να δείτε καθηγητάς της θεολογίας τρανούς και να σου γράφουν κάτι πράγματα και να λες, μα αυτός ο άνθρωπος δεν το καταλαβαίνει αυτό, δεν το βλέπει. Απλούστατα, αγαπητοί μου,
θα το πω απερίφραστα, για να γράφει έτσι, να διδάσκει έτσι, δεν έχει το Πνεύμα το Άγιο. Έχει μια γραμματολογική γνώση, αλλά δεν έχει το Πνεύμα το Άγιο, και στο τέλος οδηγείται εκεί που οδηγείται. Ακόμη μας λέγει στην πρώτη προς Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος, ημίν ο Θεός απεκάλυψεν δια του Πνεύματος αυτού σε μας, δια του Αγίου του Πνεύματος μας απεκάλυψεν, ημείς δε ού το Πνεύμα του κόσμου ελάβομεν. Δεν πήραμε το Πνεύμα του κόσμου, αλλά το Πνεύμα το εκ του Θεού. Γιατί? Είναι ειδόμεν τα υπό του Θεού χαρισθέντα ημίν, για να μπορέσουμε, λέει, να δούμε και να καταλάβουμε και να γνωρίσουμε εκείνα τα οποία μας εχαρίστησαν από τον Θεό. Εμείς δε νουν Χριστού έχουμε. Εμείς δε έχουμε νουν Χριστού. Α Κορινθίους 2,10.